Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε την κατεπήγουσα συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε, ο κύριος Γραμματέας να πάρει παρουσίες. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Παΐσιος, Παρόν. ο κύριος Κουμπάρος Παναγιώτης, Παρόν. ο κύριος Κουβάς Βρετός, ο Παρόν. κύριος Γιανακός Χρήστος, ο Παρόν. κύριος Διπιέρος Φραντζέσκος, ο Παρόν. κύριος Μαραβέλας Εμμανουήλ, Παρόν. Τσαχουλιανίδης Γεώργιος, ο κύριος Ασβεστάς Ευάγγελος, Παρόν. κυρία Χέλμη Πυροβολικού Ελένη, η κυρία Ευαγγέλου Βασιλική, ο κύριος Κουτούρης Αντώνιος Γεώργιος, ο κύριος Κόλλιας Μιχαήλ, Παρόν. ο κύριος Μεραβελιώτης Βασίλειος, Παρόν. κυρία Ταχλιαμπούρη Άννα, ο κύριος Μπίλης Νεκτάριος, ναι, κύριος Κωνσταντινίδης Άγγελος, Παρόν. ο κύριος Μαυροδής Αντώνιος Μιχαήλ, ο κύριος Γρεκός Κυριάκος, Παρόν. ο κύριος Ζόρτζο Αντώνιος. Παρόν. Άρα Και πάλι. είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε κύριε Μπίλη. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατεπήγουσα συνεδρίαση. Ο λόγος του κατεπήγοντος αναφέρεται στην πρόσκληση που έχει μοιραστεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αρχεί να συμφωνήσουμε για τη συζήτηση του κατεπήγοντος. Κύριε Πρόεδρε, Συμφωνούμε για το κατεπήγον καταρχήν. ως προς το κατεπήγον, η ενδικοφανής προσφυγή από την εταιρεία ΑΚ Καλλινικίδης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει κατατεθεί στις 12 Τρίτου του 24. Κρίνουμε ότι υπήρχε ο χρόνος και να μελετηθεί και να απαντηθεί, αλλά και να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε χρόνο κανονικά με πρόσκληση με το προβλεπόμενο πενθήμερο και όχι να έρθει εκτάκτως, διότι φοβάμαι πολύ ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν καταφέρει να μελετήσουν τα προαπαιτούμενα για να έχουν γνώση και να ψηφίσουν σήμερα. Οπότε δεν συμφωνούμε εμείς ως προς το κατεπήγον. Ωραία, δεν κύριε συμφωνείτε. Πρόεδρε, Ο κύριος κύριε κύριε Πρόεδρε, Δήμαρχε, ναι, κύριε παρακαλώ. Πρόεδρε, μετά την έσθεση που έκανε η εταιρεία του κυρίου Καλλινικίδη με το κείμενο αυτό που γνωρίζετε όλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε δύο επιλογές. Να μην συγκληθεί καθόλου, που σημαίνει ότι μη σύγκληση και μη απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου στην καταληκτική ημερομηνία που είναι η αυριανή, μεταφράζεται ότι δεν αποδεχόμαστε και δεν συμφωνούμε με την έσταση. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε μεγάλη διαδρομή με τη συγκεκριμένη σύμβαση, μεγάλη διαδρομή, είπα στον νομικό μας σύμβουλο και συμφώνησε και εκείνος ότι καλό θα ήταν να πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να συλλέξουμε ώστε να απαντήσουμε ολοκληρωμένα, σας βεβαιώνω ότι τρέχαμε με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και με μεγάλη προσοχή στο τι θα απαντήσουμε. Άρα χρόνος δεν υπήρχε. Και σήμερα που φτάσαμε στην ημερομηνία να συνεδριάσουμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Άρα η έννοια του κατεπήγοντος είναι αυτή και από την απάντηση που δίνουμε και με τα συνημμένα έγγραφα που εμπεριέχει αυτή η απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι είχαμε χρόνο, μάλλον δεν γνωρίζει η μεριά της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι του συνόλου της αντιπολίτευσης, το τι έγινε για να φτάσουμε στη σημερινή συνεδρίαση. Και προτείνω λοιπόν να περάσουμε σε ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, για να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ψεύδεται ο κύριος Κοτάκης
ως προς το χρόνο. Να προσέξει διότι, εκφράσει αγόρια. Διότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο επανειλημμένα δημόσια έχει πει ότι έχει καταγγείλει στην δικαιοσύνη και σύν της άλλης να υπενθυμίσω στον ίδιο αλλά και στο σώμα ότι 2 έκτου του 21 ο κύριος Κουμπάρος Γιάννης, τότε δημοτικός σύμβουλος, ίσως καθ' υπόδειξη κάποιον, κατήγγειλε το συγκεκριμένο έργο στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στον κύριο Βορύδη, τον τότε υπουργό, και ακόμα περιμένουμε να μας τιμωρήσουν και να μας κλείσουν, όπως έχει πει επανειλημμένος ο κύριος Καταγιά. Λοιπόν, θα πούμε όλα. Έχετε όλα τα στοιχεία όπως λέτε, έχετε βαλθεί να βαλτώσετε και να σταματήσετε κάθε έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής εις βάρους του τόπου μας. Και λοιπόν, πραγματικά, Κύριε Πρόεδρε, το τι έκανε ο κάθε Ιωάννης Κουμπάρος είναι δικαίωμά του αναφέρετο. Σωστά. Τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για το συγκεκριμένο έργο, θα τα πούμε εντός ολίγου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάρετε πλήρη ενημέρωση. Σας δίνω ένα στοιχείο μόνο. Ένα στοιχείο. Η μείωση της ενέργειας που εκ της συμβάσεως έπρεπε να ήταν 70,14% με βεβαιώσεις ενυπόγραφες των αρμοδίων υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών και των οικονομικών υπηρεσιών, η μείωση της κατανάλωσης δεν υπερβαίνει το 39% και βάλτε και κάτι μείον από το 39%. Με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη εταιρεία εισέπραξε 320.000 ευρώ και έχετε το θράσος να ομιλείτε. Έχετε το θράσος να ομιλείτε. Δεύτερο, ενώ ήταν υποχρεωμένη η ανάδοχος εταιρεία να κάνει όλες τις βλάβες του δικτύου, παρόλα αυτά, με εντολές και αρετού προσώπου, οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι ηλεκτρολόγοι, πήγαιναν και με μικροϊλικά των τεχνικών υπηρεσιών για να αποκαταστήσουν τις βλάβες που ήταν υποχρεωμένη η ανάδοχος εταιρεία. Έχετε θράσος και ομιλείτε για αυτό το θέμα. Και σας πληροφορώ και ενημερώνω το σώμα, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθημερινά βρίσκουμε τεράστια θέματα στην εφαρμογή της σύμβασης. Έχουν αλλαχθεί άρθρα. Έχει εμπεχθεί το ελεκτικό συνέδριο. Άλλο αποφάσισε το ελεκτικό συνέδριο και άλλη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμος της Λέρου. Και έχετε το θράσος να ομιλείτε για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σας πληροφορώ ότι θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού θα έχουν όλα τα μέλη, όλα τα στοιχεία εκ των υπηρεσιών, και το Δημοτικό Συμβούλιο θα το παραθέσει στον εισαγγελέα το θέμα. Είτε κατά πλειοψηφία, είτε κατά τομοφωνία. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Πάμε επί του θέματος. Πάμε επί του θέματος. Δεν είχα καμία διάθεση. Δεν είχα καμία διάθεση σήμερα να ανοίξω το θέμα. Άνοιξα ελάχιστα στοιχεία τη συγκεκριμένη σύμβαση. Παράκληση, κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε στο κατάστα του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε δύο φορές, όπως προβλέπετε από τη διαδικασία. Σας παρακαλώ επί της διαδικασίας. Όπως θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Μην παραβαίνετε τους κανονισμούς. Έχετε υποχρέωση να μου δώσετε το λόγο. Και μην εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι είμαστε με τηλεδιάσκεψη. Μιλήσατε δύο φορές. Είστε λάθος. Δικαιούμαι να απαντήσω
στα ψεύδι τις κατηγορίες για τις συκοφαντίες του κυρίου Κοντάκη. Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια, αφού ξανασχέθηκε τη Λέρο και τον Λεριό και τη Λεριά για να ασχοληθεί με τα γραφικά. Πρέπει να ντρέπεται όταν μιλάει ότι έχω θράσος εγώ. Το θράσος γνωρίζει πολύ καλά ποιος το έχει. Πρέπει να ντρέπεσαι. Δώστε μου το λόγο, κύριε. Η ελληνική κοινωνία αφήνει τι απειλέ για του ελληνικού. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι και πρωί και δεν θέλω να χαλάσω την κουβέντα μου, δώστε μου, σα παρακαλώ, το λόγο όπω προβλέπεται από την νομοθεσία. Είναι μια πραγματική αντισύμβουλή σα που δεν θα πρέπει να μιλήσετε. Σταματήστε να μιλάτε πάνω σε μένα. Δείτε την αλήθεια. Επιτέλους, μία φορά στη ζωή σας, σεβαστείτε κάτι. Μία φορά. Η σύμβουλη που δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, σταματήστε να φωνάζετε να μην πω σαν πως. Έτσι, σταματήστε. Αυτές οι κραυγές δείχνουν την αγωνία σας, δείχνουν το άδικό σας και δείχνουν το μη σεβασμό, αν τι άλλο, στους διπλανούς σας, στους δικούς σας συμβούλους, όχι σε εμάς. Για το κατάρτημα του Δήμου. Το κατάντημα του Δήμου. Το κατάντημα το δικό σας. Εκμεταλλευτήκατε τα ψεύδι της συκοφαντίας για να κερδίσετε τις εκλογές. Αλλά τώρα, τώρα όλα αυτά τα βρίσκετε μπροστά σας. Έχετε θέλω να τα πείτε στο άλλο μου συμβούλιο. Πάμε παρά. Στα ψηφοδορία, κύριος Παΐσιος. Θα μου δώσετε το λόγο. Δικαιούμαι το λόγο. Να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εξαντλήσατε ό,τι προβλέπετε στον κανονισμό που είχατε ψήφισει εσείς να το διαβάσετε. Μην εξαντλείτε την υπομονή μου και την υπομονή μας. Όμως, κύριε Πρόεδρε, μην είστε φερέφωνο. Είστε φερέφωνο. Μην είστε φερέφωνο. Ο κύριος Κουβάς. Ο κύριος Γιαναγός. Συμφωνώ. Ο κύριος Τιμπιέρο. Ο κύριος Μαραβέλιας. Ο κύριος Αγουριανίδης. Ο κύριος Αστάς Ευάγγελος. Συμφωνώ. Η κυρία Πυροβολικού Χέλμη. Συμφωνώ. Η κυρία Ευαγγέλου. Συμφωνώ. Ο κύριος Κουντούζος. Συμφωνώ. Ο κύριος Κόλλιας. Όχι, είπατε. Όχι. Ο κύριος Μαραμελιώτης. Όχι. Η κυρία Ταχλιαμπούρη. Ακούσα. Ο κύριος όχι. Δεν άκουσα. Όχι. Η κυρία Ταχλιαμπούρη δεν άκουσα. Όχι. Όχι, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπίλης. Όχι. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Όχι. Ο κύριος Μαυρουδής. Είμαι απόν, κύριε. Απόν. Ο κύριος Γρεκός. Ο κύριος Γρεκός. Απουσιάζει. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, θα τα ακούω. Όχι, όχι είπα. Ο κύριος Ζόρτζου. Όχι. Και εγώ ναι. Άρα προχωράμε στη συζήτηση του θέματος. Ο κύριος Παραπονιάρης, ο νομικός μας σύμβουλος, παρακαλώ να εισηγηθεί το θέμα. Ναι, καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Καλημέρα, κύριε Παραπονιάρη. Να σας ακούμε. Λοιπόν, έχουμε μία ενδικοφανή προσφυγή, η οποία έχει ασκηθεί από τον ανάδοχο του η συγκεκριμένη σύμβαση υπηρεσίας και η οποία πλήττει την απόφαση περί αντικατάστασης κάποιων φωτιστικών σωμάτων που φέρονται να αποτελούν τμήμα της σύμβασης, όπως επίσης αιτείται την αποκατάσταση της ζημίας την οποία υποστηρίζει ότι έχει υποστεί ο εργολάβος από κάποιες ενέργειες τρίτων προσώπων. Είναι τέτοια η διαδικασία και τέτοιος ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα στον εργολάβο σε περιπτώσεις που λαμβάνονται από την αναθέτουσα αρχή αποφάσεις που επιβάλλουν κυρώσεις εις βάρος του να στρέφεται με ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών και κατά περίπτωση εν συνεχεία να προσφεύγει και στα διοικητικά δικαστήρια για να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας του ή την άρση της παράνομης κατά αυτών πράξης. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχουν 30 μέρες προθεσμία εκ του νόμου μέσα στην οποία πρέπει να αποφανθεί η αναθέτουσα αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμέρεται ότι έχει απορριφθεί η ενδικοφανής προσφυγή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος. Καταρχήν, η συγκεκριμένη σύμβαση παρουσιάζει νομικό ενδιαφέρον σε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν ζητήσει να ελεγχθεί η συγκεκριμένη σύμβαση από τις αρχές. Αυτό δεν είναι της παρούσης, δεν αφορά εμάς, αφορά μόνο τις αρχές οι οποίες εξετάζουν την νομιμότητα της σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης. Υπάρχει το θέμα της καλής ή όχι εκτέλεσης της σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου. Εξ όσων ορίζω, έχει κινηθεί μια διαδικασία από την τεχνική μας υπηρεσία, μια υλογραφία η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένα θέματα και έχει ζητηθεί μέσω και του Συμβούλου της Σύμβασης η συμβολή του αναδόχου στην αποκατάσταση των θεμάτων αυτών, των αριθμιών αυτών. Και υπάρχει και αυτό που μας απασχολεί σήμερα και έχει να κάνει με τις αιτιάσεις που προβάλλει ο εργολάβος εις βάρος του Δήμου για ένα συγκεκριμένο περιστατικό που φέρει να έχει λάβει η χώρα πριν από μερικές εβδομάδες στο νησί μας και έχει να κάνει με την αντικατάσταση κάποιων φωτιστικών σωμάτων από ένα ιδιωτικό συνεργείο που φέρεται να ενεργούσε κατ' εντολή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό σκέλος, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με την με το παραδεκτό της συγκεκριμένης ενδικοφανούς προσφυγής, διότι σύμφωνα με το άρθρο 205 του νόμου 4412 πρέπει οι ενδικοφανείς προσφυγές να προσβάλλουν αποφάσεις που επιβάλλουν κυρώσεις κατά του εργολάβου. Εδώ δεν υπάρχει κάποια απόφαση από τη μεριά της υπηρεσίας. Και υπάρχει και το θέμα το ουσιαστικό που έχει να κάνει με το ποιος ήταν αυτός ο οποίος ευθύνεται για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο. Νομίζω από το ίδιο το κείμενο της ενδικοφανούς προσφυγής φαίνεται ότι η υπηρεσία αυτή καθ' αυτή δεν έχει καμία εμπλοκή, καμία ανάγκη στις συγκεκριμένες πράξεις. Πρόκειται για επεμβάσεις τεχνικές από ένα ιδιωτικό συνεργείο το οποίο ενεργούσε κατ' εντολή της περιφέρειας. Άρα κακώς μας προσάπτει οποιαδήποτε αιτίαση ο εργολάβος για το θέμα αυτό. Κατά τα λοιπά, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, υπάρχει εισήγηση του Συμβούλου του Έργου. Αν θέλετε κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Θέλει κάποιος, κύριε Δήμαρχε, θέλετε κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Παραπονιάρη? Προχωράμε σε ψηφοφορία λοιπόν του θέματος. Ένα λεπτό. Ρώτησα, κύριε Κολιά. Κύριε Πρόεδρε. Ρώτησα, δεν άκουσα. Κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Νομικό Σύμβουλο. Δεν ρωτήσατε. Τον κύριο Δήμαρχο ρωτήσατε. Ρώτησα, λοιπόν. Όχι. Ρώτησα ούτε κάποιο συνάδελφο. Παρακαλώ, πείτε. Έχετε δύο λεπτά. Η πρώην Δημοτική Αρχή προχώρησε σε σύμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Ένα έργο πραγματικά που άλλαξε τη Λέρο, φώτισε τη Λέρο και παράλληλα, πετύχαμε όχι την προβλεπόμενη εξοικονόμηση βάση σύμβασης, αλλά και πολύ περισσότερο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σύμβουλος με έγγραφό του, το λέει η Τριμελής Επιτροπή, το λέει η Υπηρεσία του Δήμου. Και πραγματικά, όσο αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κοτάκης, θέλω να έχω στα χέρια μου το έγγραφο της τεχνικής, από τις υπηρεσίες του Δήμου που λένε ότι έχει επιτευχθεί 33% εξοικονόμηση ενέργειας. 39, και όχι 39 κύριε Κόλια. 39 και όχι η προβλεπόμενη, διότι εδώ η υπηρεσία λέει άλλα και αποδεικνύεται το τι εξοικονόμηση έχουμε πετύχει. Η εξοικονόμηση λοιπόν ήταν της τάξεως του 85%, του 76%, του 79%, του 77%, του 80%, του 78%. Μπράβο, αυτό δεν το λέει βέβαια μόνο η υπηρεσία. Αυτό το λέει και ο κύριος Χαϊδάκης, ο οποίος τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο μετά το ταξίδι
που έκανε στη Λέρο και τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Κοντάκη και τις πόρτες περιμετρικά του νησιού, τι άλλαξε. Ακούστε εδώ, μη με διακόπτετε, για να καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοι, αλλά και οι συμπολίτες μας, το τι συμβαίνει ακριβώς. Λέει λοιπόν ο σύμβουλος αυτός που έρχεται σήμερα το 2024, κάτω από πιέσεις, λέω εγώ, να συμβαδίσει και να στείλει αυτή την απαντητική επιστολή, λέει εδώ σε έγγραφό του, διαβάζετε την εταιρεία, Waterwise. Λέει λοιπόν ότι η εξοικονόμηση της μελέτης εφαρμογής που έχει υπογραφεί ήταν 72% και η επιτευθύνσα είναι 78% έως 80%. Έχουμε πετύχει λοιπόν σε επίπεδο σύγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία του παρόχου ΔΕΗ, ο στόχος έχει επιτευχθεί στο έπακρον. Σύν το ότι εδώ υπάρχει ο πίνακας που έχει επιτευχθεί η εξοικονόμηση 78%, 78,60% και 82% των περιπτώσεων. Πώς λοιπόν σήμερα ο σύμβουλος ο οποίος υπέγραφε μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 23 και είναι για να καταλαβαίνει αυτός ο σύμβολος είναι αυτός από πού έχει οριστεί. Ο κύριος Χαϊδάκης είναι αυτός που έστειλε. Ακούστε, νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος και τα λέω πολύ. Ποιος τον όρισε αυτό το σύμβολο. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Ναι, ποιος, εσύ, επί των ημερών σας, αυτό. Ποιος. Η εταιρεία αυτή ανέλαβε, η West Water και Energy ESCO, ανέλαβε την υπηρεσία του Συμβούλου. Επί των ημερών σας. Τι θα πει ποιος τον όρισε. Επί των ημερών σας. Είναι βεβαίως επί των ημερών μας. Και είναι αυτός ο οποίος υπέγραφε και μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 23. Και είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πορεία του έργου. Και για να είμαι πιο ξεκάθαρος, ο σύμβουλος, κύριοι, στην σύμβαση που έχουμε, ξέρετε τι αναγράφεται, ο ανεξάρτητος σύμβουλος υποχρεούται να επαληθεύει ή να τροποποιήσει τον τελικό λογαριασμό εντός 15 ημερών από την υποβολή πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας που θα περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή εγχειρίδιο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, στο τέλος κάθε τριμήνου, ο ανάλογος του έργου, η εταιρεία αυτή, θα υποβάλει λογαριασμό. Αφήστε με να μιλήσω. Θα υποβάλει λογαριασμό στην αναθέτουσα αρχή, κοινοποιώντας την στο σύμβουλο, ο οποίος υπογράφει. Αν δεν σας αρέσει να τα ακούτε, μην τα ακούτε, κύριε Κοντάκη. Θα με αφήσετε να εξηγήσω, στους συμβούλους και στον εταιριακό λαό το τι συμβαίνει. Είναι ένα έργο. Είναι ένα έργο. Σταματήστε να μιλάτε και να γκαρίζετε. Σταματήστε. Θα μας απαντήσει ο κύριος Πρόεδρε. Σταματήστε να γκαρίζετε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ολοκλήρωσα. Δεν πείτε, κύριε Κόλια, δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα. Αφήστε με να μιλήσω. Ένα λεπτό ακόμη. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε να μιλήσω. Σταματήστε πλέον. Κύριε Κόλια, ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Τελειώνει. Κύριε Κόλια, να μάθετε και τους κανονισμούς των συνεδριάσεων. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αφού λοιπόν ο κύριος Κοντάκης είχε σημαία το έργο αυτό προεκλογικά και από τότε που σκέφτηκε να είναι υποψήφιο άσκησε τις καταγγελίες μέσω των συμβούλων που σας είπα πριν στον Πρωθυπουργό και οπουδήποτε αλλού. Σήμερα όταν ανέλαβε το πρώτο η δουλειά που έκανε ποια ήταν? Να συνεννοηθεί με την περιφέρεια και να έχει η περιφέρεια να ξυλώσει από το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού τα φωτιστικά σώματα για τα οποία, από τα οποία υποφελείται. Κύριε Κόλια, του κατεπήγοντος, έχετε κάτι να πείτε? Τα δίκτυα αυτά διαχρονικά
και ο κύριος Κοτάκης, και καλά έκανε, τοποθετούσε στα δίχτυα αυτά και ιστούς και λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα, όπως τοποθετούσαμε και εμείς. Ο λεριακός λαός πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα των δικτύων αυτών. Καμία περιφέρεια, κύριοι. Το καταλαβαίνετε. Οπότε, αυτή τη στιγμή θα έχει υποστεί ζημιά η λεριακή κοινωνία, έχει υποστεί ζημιά ο Δήμος μας. Και βέβαια, λέει ότι δεν ήξερε τίποτα. Όταν τα φωτιστικά κατέληξαν στην αποθήκη. Πώς είναι δυνατόν να φωτιστικά που αφαίρετα αφαίρεσαν αφαίρεσε η περιφέρεια κύριε Πρόεδρε, στην αποθήκη του Δήμου. Πάμε σε ψηφοφορία. Πάμε σε ψηφοφορία. Όχι, να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι σύμβουλοι. Δεν πάμε, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό. Τι έχουμε, χούντα έχουμε. Σας παρακαλώ. Όχι, θα δώσω το λόγο σε όποιον σύμβουλο θέλει να τοποθετηθεί. Σταματήστε πλέον αυτόν τον αυθαίρετο τρόπο προεδρία. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω εγώ. Ποιος. Εγώ με ένα Μεραμπελιώτη θέλω το λόγο. Κύριε Μεραμπελιώτη, έχετε το 2 λεπτά χρόνο. Γιατί 2 λεπτά, τι λέει ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε? Τα λέει, κύριε Μεραμπελιώτη. Εσείς θα μου πείτε, εσείς που έχετε γράψει το κανονισμό, πόσο λέει ο κανονισμός? Το δικό του, κύριε Σκουμπάρος. 2 λεπτά, αν θέλετε. Πόσο λέει, κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός? 3 λεπτά είναι, 3 λεπτά λέει ο κανονισμός. Αφού είναι 3 λεπτά, γιατί λέει 2 λεπτά? Θα μάθει σιγά-σιγά. Δεν μιλάω, θα το καταγγείλω, γιατί δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε με τον κύριο Κουμπάρο. Ο κύριο Κουμπάρο νομίζω ότι είναι το μαγαζί του. Μιλήστε 5, κύριε Βασίλη. Όχι. Μιλήστε όχι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κουμπάρο, πρέπει να καταλάβετε ότι είστε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι εκπρόσωπο κάποια παράταξη εδώ πέρα. Είστε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι εκπρόσωπο κάποια παράταξη. Ό,τι λέει ο κανονισμό, αυτά να εφαρμόζουμε εδώ πέρα. Ποιο δεν ακούω. Ο κύριο Κωνσταντινίδη είμαι. Να λέτε το όνομα και δεν σα βλέπουμε από εκεί. Είστε πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι εκπρόσωπος κάποιας παράταξης εδώ πέρα. Κύριε Κωνσταντινίδη, ρώτησα ποιος θέλει το λόγο. Εκτός από τον κύριο Κόγια δεν μίλησε κανένας. Ποιος θέλει να... Να σεβαστείτε τους κανονισμούς. Ποιοι μιλήσουνε. Ποιοι θέλουν να μιλήσουνε. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Θέλει κάποιος συνάδελφος. Ο Άκης ο Γρεκός είμαι, μπορώ να πάρω το λόγο. Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Τι άλλοι συνάδελφοι. Να τα ξέρω. Και εγώ παρακαλώ, κυρία Ταφιδεμπούλη. Κάποιος άλλος θέλει. Άρα ο κύριος Βαραμελιώτης πρώτα. Ο κύριος Βαραμελιώτης. Ωραία, μιλήσει ο κύριος Γρεκός και αν ξανασυνδεθεί ο κύριος Βαραμελιώτης μιλάει. Ο κύριος Γρεκός. Καταρχάς, καλημέρα. Καλημέρα. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπε τόσο ο κύριος Κοτάκης όσο και ο κύριος Κόλλιας. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να τονίσω ότι σήμερα δεν θα εξετάσουμε κάποιο άλλο θέμα εκτός από αυτό που είναι γραμμένο κατά την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει να κάνει με την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας ΑΚ Καλλινικίδης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τώρα, επειδή όταν αναφερόμαστε σε ενδικοφανή προσφυγή, ότι πάμε, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να πάμε στα δικαστήρια. Το θέμα είναι αρκετά βαρύ για να μπορούμε μέσα σε λιγότερο από 20 ώρες να έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε διεξοδικά ως δημοτική σύμβουλη. Γι' αυτό το λόγο και μόνο θα ψηφίσω παρόν. Δεν είχα δηλαδή την πολυτέλεια του χρόνου για να κάτσω να διαβάσω ακριβώς όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία είναι τα περισσότερα νομικής φύσεως, που καταλαβαίνουμε όλοι που αυτό καταλήγει. Αναφορικά με την επόμενη συνεδρίαση που είπε ο κύριος Κοτάκης ότι θα γίνει, θα ήθελα να τον παρακαλέσω στην επόμενη συνεδρίαση να είναι και ο ανεξάρτητος σύμβουλος, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι τώρα τις παρούσες για να το συζητήσουμε, έχω την εντύπωση όμως ότι είναι όπως η Καινή και η Παλιά Διαθήκη. Φάσκει και αντιφάσκει. Λοιπόν, και να με συγχωρήσετε για το λογοπαίγνιο, αλλά νομίζω πως έτσι είναι.
Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, όντως, πιστεύω ότι κανένας σύμβουλος δεν είχε την πολυτέλεια, αυτή, τουλάχιστον που είμαστε στην αντιπολίτευση, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου για να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Και ο μοναδικός λόγος που ψηφίζω παρόν, όπως ψήφισα και όχι για να μην το συζητήσουμε, είναι αυτός. Βέβαια, είπε ο κ. Κοτάκης ότι σε περίπτωση που δεν το συζητούσαμε, απορρίπτεται ούτως ή άλλως. Το γεγονός ότι το συζητάμε, λοιπόν, αφού έκατσα και τον άκουσα, πιστεύω πως ήταν θετικό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ταχριαμπούρη έχει το λόγο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Μπορεί να φανεί λίγο χαζή, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Καταρχάς, ξεκινώ με ένα ευχαριστώ στην περιφέρεια που μέσα στο πρόγραμμα που τρέχει για την ηλεκτροφώτιση κάποιων νησιών συμπεριέλαβε και τη Λέρο. Δηλαδή, άλλες περιοχές στο νησί που δεν έχουν φωτισμό, δεν υπήρχαν, έπρεπε να πάμε να γκρεμίσουμε, να γκρεμίσουμε υπάρχοντα φωτισμό για να δημιουργηθεί τώρα τι, δηλαδή, ακριβώς δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, επαρχιακές οδοί είναι τα Τεμέλια, είναι η Καμάρα και επί Δημαρχίας κυρίου Κοτάκη φωτίστηκαν τότε κάποιες τέτοιες περιοχές. Ήρθε τότε καμιά περιφέρεια και ξύλωσε. Εν πάση περιπτώσει, παρεμβαίνει η περιφέρεια με ένα συνεργείο. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να είναι ενήμερος. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Μπαίνει ο καθένας στο νησί με ένα συνεργείο και κάνει αφαίρετα ό,τι θέλει. Γκρεμίζουμε φωτισμό. Υπάρχει μία σύμβαση, υπάρχει ένας ανάδοχος. Για 12 έτη είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και ερχόμαστε τώρα με ένα κατεπήγον, ειδικά οι νέοι σύμβουλοι που δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε, να ψηφίσουμε τι, αφού δεν γνωρίζουμε σε βάθος τι έχει συμβεί. Τη μορφή του κατεπήγοντος δεν καταλαβαίνω. Ας γινόταν ένα τακτικό δημοτικό συμβούλιο, ας φρόντιζε ο Δήμος έγκαιρα να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, να γίνει ένα συμβούλιο κανονικό και όχι διαζώσεις, και από εκεί και πέρα να ψηφίζει ο καθένας υπεύθυνα και όμορφα. Αλλά αυτό το κατεπήγον, έτσι το γρήγορο και το εσπευσμένο, δεν νομίζω ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Το λόγο... Έχω ένσταση, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Θέλω να σας θυμίσω ότι είστε και δικός μου πρόεδρος. Είστε πρόεδρος όλου του σώματος, κύριε Κουμπάρο, σας παρακαλώ. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ταχριαμπούρη? Θέλω να κατανοήσετε και να διευκολύνετε τη διαδικασία. Θέλω να προστατεύετε κάθε δημοτικό σύμβουλο που θέλει να πάρει το λόγο. Ζητήσατε ποτέ, ήδη μιλάτε. Έχω ένσταση στον τρόπο που έγινε παρέμβαση από την περιφέρεια. Αφαίρετα με ένα συνεργείο να έρθει στο νησί και να γκρεμίζει οι ιστούς. Για όνομα του Θεού. Και να λέμε ότι ο Δήμος δεν γνωρίζει τίποτα. Πώς δεν γνωρίζει τίποτα? Η περιφέρεια... Γιατί από αποθήκη που δόθηκε και να αποθετήθηκαν οι ιστοί που κατέβηκαν, πώς δόθηκε η αποθήκη? Σε ποιο συνεργείο δώσαμε αποθήκη? Ξέραμε κάτι εμείς οι υπόλοιποι δημοτικοί συμβουλοί? Γιατί μας ψήφισε ο κόσμος? Και να λέμε ναι, όχι, παρόν. Θέλω να γνωρίζω γιατί βρίσκομαι εδώ. Δεν είμαι εδώ ούτε για να βρίσκομαι σε τοξικό περιβάλλον και δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Έχει να κάνει με συμπεριφορά. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μπορώ να απαντήσω στην κυρία Καρδιαβούρη? Μισό λεπτό. Ο κύριος Κουβάς έχει το λόγο. Ναι. Κυρία Άννα Καρδιαβούρη, θα ήθελα να σας απαντήσω ότι ο πρώτος λόγος που βρίσκονται τα φωτιστικά και με ποιο δικαίωμα είναι με το δικαίωμα που έχει δώσει η προηγούμενη δημοτική αρχή να υπάρχουν στην αποθήκη δίπλα άλλα πράγματα του κυρίου Καλλινικίδη. Τα οποία ο κύριος Καλλινικίδης πριν ένα μήνα που ήρθε στη Λέρο ζήτησε να τα πάρει, χωρίς να έχει καρδιά ότι είναι δικά του. Τα πράγματα αυτά, αν θέλετε, μπορεί να έρθετε να σας τα δείξω ότι είναι μέσα στην αποθήκη μας. Και ανήκουν στον κύριο Καλλινικίδη. Δεύτερον, η περιφέρεια που ήρθε είχε ενημερώσει την προηγούμενη δημοτική αρχή από το 2022 ότι προτίθεται να αλλάξει τα συγκεκριμένα φωτιστικά. Η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν ενημερωμένη για το έργο της περιφέρειας από το 2022. Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν ενημέρωσε η περιφέρεια, αλλά και αφού είχε σκοπό να τοποθετήσει φωτιστικά, μπορούσε να έρθει σε συνεννόηση με την προηγούμενη ή με την ίν δημοτική αρχή και να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σε ένα χώρο, σε ένα οδικό δίκτυο που δεν είχε καινούργια φωτιστικά. Είναι απλά τα πράγματα. Και όχι να ξυλώσουμε, να καταστρέψουμε ένα έργο που υποφελείται ο Δήμος μας, υποφελείται η Λεριακή Κοινωνία. Σας παρακαλώ. Η περιφέρεια έκανε παρέμβαση σε περιφερειακό δίκτυο, αν δεν ξέρει και η κυρία Ταχριαμπούρη. Τώρα το θυμηθήκαμε το περιφερειακό δίκτυο.
περιφερειακό δίκτυο. Τώρα το θυμήθηκε. Σας έκανα... Το της Καμάρας δεν είναι περιφερειακό δίκτυο. Κάποιος... Πώς τοποθετήσατε εσείς οι ίδιοι το 2010 και 2009 τους ιστούς για τα φωτιστικά. Πώς τοποθετήσατε στη Γούρνα. Πώς τοποθετήσατε στα Λέπιδα. Πώς τοποθετήσατε στο Ξηρόκαμπο. Τότε δεν ήταν της περιφέρειας. Και ποιος πληρώνει το ρεύμα, κύριε Κουμπάρο. Ο λεριακός λαός το πληρώνει το ρεύμα. Εμείς το πληρώνουμε. Και τώρα το πληρώνουμε παραπάνω. Εν συγκρίση με την εξοικονόμηση που είχαμε πετύχει. Αν δεν απολογηθείτε για τον Καλλινική Δημελάτη και από πάνω σας παρακαλώ. Δεν έχω να απολογηθώ για κανέναν. Σταματήστε την κακία σας και το μίσος για την προηγούμενη δημοτική αρχή στο πρόσωπό μου, διότι δεν χτυπάτε εμένα. Χτυπάτε το νησί. Χτυπάτε τη λεριακή κοινωνία. Χτυπάτε το Δήμο μας. Σταματήστε επιτέλους. Δείτε μπροστά το μέλλον του Δήμου. Κύριε Γκόλια, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ. Εγώ σας παρακαλώ. Υπάρχει μια διαδικασία. Όποτε θέλει ο κύριος Κόλλιας παρεμβαίνει. Δεν τον διακόπτεται και κακώς. Εδώ δεν ερχόμαστε στις συνεδριάσεις για να ακούμε όλα αυτά τα ψεύδη και τις ανακρίβειες από το μηχάνημα. Τα δικά σας εννοείται, βεβαίως. Δεν ερχόμαστε γι' αυτό, βεβαίως. Καλό κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω την διάθεσή σας να παίρνει οποιοδήποτε το λόγο και να μιλάει, αλλά δεν είναι έτσι οι διαδικασίες. Εάν το έκανα εγώ αυτό, θα σας κατηγορούσαν ότι δίνετε το λόγο συνέχεια στον Δήμαρχο, αν και έχω το δικαίωμα να το πάρω. Δεν είναι δυνατό. Ενώ εμείς δεν έχουμε. Πάμε σε ψηφοφορία. Κάποιος άλλος συνάδελφος δεν θέλει το λόγο. Να κύριε... καταθέσουμε δική μας πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Στο κατεπίγο δεν υπάρχει. Η πρόταση τη διαμορφώνει ο Πρόεδρος. Η πρόταση δεν έχει δικαίωμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε τη δική μας πρόταση. Ασχέτως αν είναι κατεπίγον ή τακτική συνεδρίαση, πρέπει να την ακούσουμε. Έτσι, μόνο ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα. Βάσει του νόμου, τι να σας πω. Διαβάστε να το. Ο κύριος Παραπονιάρη, σας παρακαλώ, να μας βοηθήσει λίγο ο νομικός σύμβουλος. Κύριε Παραπονιάρη. Ναι, γνωρίζει και όπως γνωρίζει και ο κύριος Γαριφαλής, υπήρχε παρέμβαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση να μην διαμορφώνονται διαφορετικές παραπάνω από μία προτάσεις, να γίνεται διαλογική συζήτηση και να διαμορφώνει την πρόταση, την εκάστοτε πρόταση ο πρόεδρος και έπειτα να τοποθετούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι επί της συγκεκριμένης μοναδικής πρότασης. Ωραία. Να κάνει την πρόταση ο κύριος πρόεδρος ή να τοποθετηθώ εγώ. Δεν είναι. Η πρόταση είναι αν δεχόμαστε αυτό που βλέπετε στην πρόσκληση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απόρριψη. Απόρριψη ή μη της ενδικοφανής προσφυγής. Ναι, κύριε Παραπονιάρη, μπορώ όμως πριν την ψηφοφορία μπορώ να τοποθετηθώ και να πω το τι σκεφτόμαστε εμείς. Εσείς, κύριε Κόλλια, μπορείτε να πείτε κατά την άποψή σας ποια είναι η ενδεδειγμένη αντίδραση του Δήμου. Η πρόταση όμως θα είναι μία και μοναδική. Μα δεν τοποθετούμε επί της απόφασης. Εγώ θέλω να πω το δικό μας σκεπτικό. Βεβαίως και μπορείτε. Το όχι. Ασφαλώς και μπορείτε. Δεν το συζητάμε. Το λέω στον Πρόεδρο. Λοιπόν. Ένα λεπτό κύριε Βόγγι, είναι η δέκατη φορά που παίρνω το λόγο σας παρακαλώ. Εμείς, κύριε Κουμπάρο, είτε θέλετε είτε όχι, είμαι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Αν δεν παίρνω το λόγο ή αν δεν το παίρνει ένα συνάδελφος, τότε κακώς προεδρεύεται, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμείς συμφωνούμε να μην απορριφθεί η ενδικοφανής προσφυγή της εταιρείας ΑΚ Καλλινικίδης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ομαλή λειτουργία του έργου και το συμφέρον του Δήμου μας, παράλληλα να επανατοποθετηθούν τα φωτιστικά που αφαιρέθηκαν από το συνεργείο της περιφέρειας, με δαπάνη όμως της περιφέρειας, ή να τοποθετηθούν σε άλλο δημοτικό δίκτυο που δεν καλύπτεται έως σήμερα από την σύμβαση για τη μελέτη αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό είναι, μια... είναι το σχετικό για το συμφέρον του Δήμου μας. Για να μην τρέχουμε όλοι μαζί στα δικαστήρια. Δεν πρέπει να διαμορφωθεί. Είναι μια τελείως διαφορετική πρόταση. Άρα περνάμε σε ψηφοφορία βάσει της πρότασης που φαίνεται στην πρόσκληση που έχετε στα χέρια σας. Ο κύριος Παΐσιος. Να απορριφθεί. Ο κύριος Χουβάς. Να απορριφθεί. Ο κύριος Γιαννακός Χρήστος. Να απορριφθεί. Ο κύριος Ντιπιέρο. Να απορριφθεί. Ο κύριος Μαραβέλιας. Να απορριφθεί. Ο κύριος Σαγουριανίδης. Ο κύριος Ασβεστάς. Να απορριφθεί. Η κυρία Χέλμη. Να απορριφθεί. Η κυρία Ευαγγέλου. Να απορριφθεί. Ο κύριος Κουντούζος. Να απορριφθεί. Ο κύριος Κόλλιας. Να μην απορριφθεί. Ο κύριος Ναραμελιώτης. Να μην απορριφθεί.
Η κυρία Ταχλιαμπούρη. Να μην απορριφθεί. Ο κύριος Μπίλης. Να μην απορριφθεί. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Να μην απορριφθεί. Ο κύριος Γρεγός, ο κύριος Μαυρίτσης αποσύρεται. Ο κύριος Γρεγός. Παρόν. Ο κύριος Ζόρζου. Να μην απορριφθεί. Και εγώ να απορριφθεί. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.